Βρισκόμαστε στο εργαστήριο εγκαταστάσεων του πρώτου Επαλσπάρτης, όπου θα κάνουμε ένα πείραμα να δούμε αν συσκευές όπως αυτή που βλέπουμε εδώ που κυκλοφορούν στο εμπόριο όντως κάνουν την εξοικονόμηση ενέργειας που υπόσχονται. Εδώ έχουμε μία εξομοίωση ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου έχουμε διαφορετικά φορτία όπως ομικό. Εδώ έχουμε ένα αερόθερμο που έχει έναν επαγωγικό ανεμιστήρα, αλλά η αντίστασή του νομική. Έχουμε ένα συμβατικό φωτιστικό φθορισμού με απλό μπάλαστ, το οποίο είναι καθαρά επαγωγικό, και έχουμε και έναν πυκνωτή. Τα μετρητικά μας που έχουμε είναι ένα μετρητικό τάσης, ένα αμπερόμετρο για να δούμε πόσο ρεύμα τραβάμε, ένα βατόμετρο που και αυτό είναι μας ενδιαφέρει, γιατί αυτό που πληρώνουμε στη ΔΕΗ είναι βατ επί ώρες. Άρα, όσο περισσότερα βατ έχω, για τον ίδιο χρόνο που θα δουλέψει, θα έχω περισσότερο ρεύμα. Επίσης, εδώ έχουμε έναν κλασικό μετρητή ενέργειας, όπως ακριβώς τον έχουμε στη ΔΕΗ, όπου θα δούμε την κατανάλωση. Και εδώ έχουμε το συνημήτων οφή, το οποίο μας δείχνει τη συμπεριφορά του ρεύματος. Επίσης, έχουμε και ένα συχνόμετρο για να δούμε τη συμπεριφορά πάνω στη συχνότητα. Ας ξεκινήσουμε με το πιο απλό είδος φορτίου. Ας ξεκινήσουμε με το ομικό φορτίο. Δύο λάμπες πυρακτώσεως, καθαρό ομικό. Εφόσον είναι ομικό, βλέπουμε ότι το συνημήτων νόμου είναι ένα και βλέπουμε ότι σήκωσε μια κατανάλωση και ένα ρεύμα. Η βελόνα θα σταθεροποιηθεί μόλις γίνει μέτρηση. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει στην περίπτωση που θα συνδέουμε τη συσκευή μας. Η συσκευή, ο κατασκευαστής της λέει ότι πρέπει να τη συνδέσουμε σε μία μπρίζα απλά. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς να δούμε είναι τι θα αλλάξει. Τη συνδέω τη συσκευή μου και αυτό που βλέπω είναι ότι το συνημήτωνο από ένα που ήταν καλό έπεσε. Άρα μέχρι στιγμής η συσκευή δεν μου κάνει καλό, μου κάνει κακό. Και επίσης βλέπω ότι η κατανάλωσή μου ανέβηκε κατά ελάχιστο. Άρα μέχρι στιγμής απλά πληρώνω κάτι παραπάνω και χαλάω την ποιότητα του ρεύματός μου. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση, όπου έχω επαγωγικό φορτίο. Βάζουμε το φωτιστικό φθορισμού, ξεσυνδέουμε τη συσκευή και το ανάβουμε. Επειδή αυτό το φορτίο έχει το μπάλαστ, το οποίο ονομάζεται στραγγαλιστικό ποινίο, είναι καθαρά επαγωγικό φορτίο, και αυτό το βλέπουμε εδώ πέρα στο συνημήτωνο, το οποίο συνημήτωνό μας είναι χάλια. Εμείς θέλουμε ένα. Το καλό είναι ένα. Αυτό είναι χάλια. Ερχόμαστε να δούμε την κατανάλωσή μας. Η κατανάλωσή μας παραμένει είναι περίπου στις 4 γραμμές. Και το ρεύμα μας θα σταθεροποιηθεί περίπου στις 16 γραμμές. Προσθέτουμε τη συσκευή μας τώρα. Για να δούμε τι έγινε. Εδώ βλέπουμε ότι το συνημήτωνο βελτιώθηκε, αλλά όχι αρκετά. Επίσης βλέπουμε η κατανάλωσή μας ότι στην ουσία απλά αυξήθηκε ελάχιστα. Άρα πάλι πληρώνω παραπάνω. Και αυτό που βλέπω είναι ότι έχω ίσα που λιγότερο ρεύμα. Από τις 16 γραμμές έπεσα περίπου στις 13. Το θέμα είναι όμως ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει το ρεύμα γιατί δεν πληρώνουμε με το ρεύμα. Εμείς πληρώνουμε σε σχέση με βατ επί ώρες όπως το βλέπουμε εδώ, κιλοβατώρες. Ας δούμε και την τρίτη περίπτωση, όπου θα βάλουμε μια μεγαλύτερη κατανάλωση, να δούμε λίγο τη συμπεριφορά του μετρητή. Βάζουμε ένα αερόθερμο και το βάζουμε σε αρκετά μεγάλο φορτίο. Τώρα βλέπουμε ήδη ότι είμαστε στα 1000 βατ. Έχουμε μια πολύ μεγάλη κατανάλωση. Συνημήτωνο 1, γιατί είναι ομική αντίσταση. Και αν δούμε, ο μετρητής μας αρχίζει πλέον και πηγαίνει γρήγορα. Αυτό που θέλω να δούμε και είναι ότι προσθέτοντας τη συσκευή δεν θα πέσει η κατανάλωσή μου. Η κατανάλωσή μου δεν πέφτει. Και αν δούμε, ο ρυθμός της κατανάλωσης παραμένει ίδιος. Άρα, το συμπέρασμά μας, αυτή η συσκευή δεν μας κάνει κανένα καλό, μας αυξάνει μόνο την κατανάλωση. Μας επεμβαίνει με το ρεύμα σε τρόπους που δεν θέλουμε τις περισσότερες φορές, γιατί στο σπίτι έχουμε ομικά φορτία, άρα δεν δουλεύει.